Ναι. Ξεκινάμε. Ναι. Θέλουμε να ρωτήσουμε τον οδοντίατρο και παράγοντα της ομάδος. Λείψαμε κι άλλο. Κύριο Αγουστίνο. Αγουστίνο, καλά τα λέω, Νικολουτσόπουλο. Λείψε κι άλλο. Τι θα κάνουμε με τους κουφάλους του Κουκουζέλη? Θα τις κάνουμε δέντρα. Δεν με ικανοποιείς, θα το συνέχισε παρακάτω. Άλλο. Γιοφύρια. Πες κάτι καλύτερο, Φτιάξουμε γέφυρες. Λοιπόν, τώρα κάνουμε δηλώσεις επί παντός επίστη του μπασκετικού και μη. Θέλω να μου πεις τι έγινε με την παρέτησή σου, την οποία ήσουν σίγουρος ότι θα λάβεις. Την παρέτησή μου την υπέβαλα εγώ. Την υπέγραψα. Έγραψα από κάτω, γνωρίζω και γράμματα, για να μην λένε ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται. Την έδωσα στον πρόεδρο. Κάτω στην υπογραφή έγραφε εκ του ασφαλούς, Ανδρέας Μίκης. Όχι, την έγραψα, την έδωσα στον πρόεδρο. Και μετά ο πρόεδρος την κοινοποίησε στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και είπε ότι πρέπει να κάνει κάποιες ενέργειες. Εγώ την υπέγραψα και την εισφράγγιζα, το είδες. Δεν την εισφράγγιζα, δεν μου την δώσα. Τέλος πάντων, δεν σε βρίσκω σε φόρμα. Θοδωρή, για πες μας τώρα, από την πλευρά του περιπτεριούχου, όπως βλέπεις την ΑΕΛ. Πάλι να το κάψουν το μαρτυρίο. Κάψε ένα άλλο. Μπαίνω στο Facebook 7 ώρα το πρωί, σε αφήσω. Μπαίνω 7,5, 8, 9, 10 κάθε μέρα. Από 7 μέχρι 4. Δεν εργάζεσαι. Στο περίπτερο, ανοιχτό η καλημέρα. Α, γι' αυτό. Μαζί με το Facebook. Εσύ 7 η ώρα τι κάνεις στο Facebook, μαλάκα. Εγώ έχω δουλειές. 7 η ώρα το πρωί. Στο Facebook 7 η ώρα το πρωί. Συνομιλία. Μιλάει με τη μαδίτριε τη. Έχω να σου δώσω μια συμβουλή. Για να το πει. Έχω να σου δώσω μια συμβουλή. Επειδή είσαι ένα ιδιωτελής άνθρωπος, πάει να πει ότι δεν έχεις καριέρα στον μπάσκετ, θα παράγεις. Σωστό αυτό. Ενώ θα παίρνει τη ζύγη. Εάν θα μπει σαν παράγκα, θα φροντίσεις να έχεις τα κεραμίδια σου κλειστά γιατί θα μπάζεις το χειμώνα. Λες, ε. Κάργα. Αυτό που είπες ήταν πολύ ωραίο. Θα με βάλει σε σκέψεις. Καλό είναι να μπαίνουμε σε σκέψεις, γιατί η επόμενη χρονιά θα βρέξει πολύ. Λες, τι θα βρέξει? Θα έχει παππόκαιρο. Τεχνικές ποινές. Ναι. Παππόκαιρο θα έχει σημαίνει. Δελτία, στέρηση. Πολιτικών δικαιωμάτων. Αν μη τι άλλο. Ελάχιστο. Θα έχουμε και εκλογές, δηλαδή. Επειδή είσαι τόσο καλός άνθρωπος, σκέφτομαι να φέρω τα χαρτιά μου στο Δήμο Λεχινός. Εδώ τα φέρα εγώ, ρε. Που δεν είναι τόσο καλός άνθρωπος. Ελπίζω να μην το παρεξήγησες αυτό. Λοιπόν, γάμο. Έχουμε χάσει το αυτονόητο σε αυτό το Δήμο. Σε αυτό το Δήμο έχουμε χάσει το αυτονόητο. Να ακούσουμε και μια πρώτη. Ναι, εμείς σου φταίμε που έχετε χάσει το αυτονόητο. Να ακούσουμε από ένα γειτονικό Δήμο. Από το γειτονικό Δήμο Βαρθολομιού. Σάκη, θέλω εφράδια. Έρχεται ο Σάκης. Σε όλους του Δήμου. Όχι ο Ρουβάς. Ο Σάκης ο Αντρούτσος. Θέλω να τα πεις. Θέλω να τα πεις όπως τα λες μέσα στο γειτονικό. Φαντάσου ότι είναι ο προπονητής. Θες να πεις τι κάνει ρε Κουκουζέλη? Θα του κάνεις την ερώτηση γιατί είπε. Θα ρωτήσουμε τον Σάκη. Τον Διονυσάκο μάλλον. Θα τον ερωτήσουμε για ποιο λόγο γύρισε στους συμπαίκτες του και είπε τώρα τι κάνουμε. Χωρίς δεν μου ρίχνει. Έχουμε δώσει, ξέρετε τι γίνεται. Ναι, ήμουν δίπλα. Λοιπόν, Σάκη, σ' ακούω. Τι έγινε να πεις? Δεν παίζαμε όπως έπρεπε. Το αναμενόμενο. Δεν ήξερα τι γίνεται. Δηλαδή δεν παίζαν οι παίχτες σήμερα με τις δυνατότητες τους. Ναι. Μάλιστα. Αυτό είναι. Μέσα ο Σάκης, ο μόνος που έπαιξε με ψυχή ήταν ο Σάκης. Αυτό μου είπανε, με πήρανε τηλέφωνο. Αφού μέχρι να μας ρώτησε, είχε κάνει τεταβούλες. Μετά έβαλε δύο πράγματα πάνω και διαξόδευε. Έκανε κάτι κατεβάσεις και έκανε κάτι. Εμένα με πήρανε τηλέφωνο και μου είπαν έλα να, να δεις μέσα τι γίνεται. Μου λέει μόνο ο Ανδρούτσος παίζει. Εσύ δεν ήθελες να έρθει, λέει κρατιός. Ούτε ο Κακολιέρης παίζει, λέει. Μου είπανε. Γι' αυτό και ήρθε, δεν έπαιζε. Είχε βάλει την μπάλα για να τη ισχύει. Τι έγινε τώρα, παιδί, τι είναι. Είχε δίκιο ο Κακολιέρης. Ναι, ναι. Όχι, η μπάλα ήταν αυτή η μπάλα συγκεκριμένη, δεν ξέρω πώς το λες. Ναι. Ήτανε μεγάλη μπάλα, δηλαδή. Αλλά εγώ θα μείνω στα του Γκέλλου.